καλύτερα. Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησίες και πήραν τα λείψανα των Αγίων και τα πετάγανε από μέσα από τις λειψανοθήκες και κρατάγανε τα ασήμια για να τα κάνουν μισθό για το κράτος. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους. Γι' αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι 1000 φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μέσα στην πόλη, παρά να δω τη διά... Αν, καλύτερα να μην δω κανέναν. Καλύτερα να μην δω κανέναν. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά αν είναι κάτι να διαλέξω, προτιμώ τον Τούρκο παρά το Φράγκο. Και στην Αγία Σοφιά που έχετε στενοχωρηθεί. Δόξα ο Θεός. Δεν μου λέτε. Ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε μέσα στην Αγία Σοφιά? Άπειροι. Με το κολοβράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο. Ψέματα λέω. Να, γιατί το είχανε μουσείο. Και μπαίνανε όλοι άχρηστοι μέσα. Βρωμεροί και τρισάθλοι. Όλοι οι τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου. Χωρίς να σέβονται τίποτα. Τίποτα δεν σεβόντουσαν. Τώρα θα βγάλεις τα παπούτσια σου να μπεις μέσα. Μήπως είναι ευσέβεια? Θα φορέσεις γυμνό ρούχο να μπεις μέσα? Όχι. Θα σου φοράει το βρωμό τουρτέ, αυτό το ρούχο, το φουστανάκι, το τουρκικό, και θα μπεις μέσα χανουμάκι, μια χαρά ντυμένο θα είσαι. Θα φορέσεις και την μπούργα να μπεις μέσα, γιατί δεν σ' άρεσε, αλλά γυμνονόσουνα και έμπαινες μέσα στην Αγία Σοφιά. Μήπως είναι διόρθωσης και δεν είναι κατάρα? Σας πήρω πόνο για την Αγία Σοφιά. Κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει. Ποιος θα τη συντηρούσε? Ποιος? Το γένος? Μπορούσε το γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο? Ο Τούρκος το συντήρησε.